Στον πάγο, μέχρι νεότερα, μπαίνουν όλα τα εξοπλιστικά πέραν αυτών που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίηση, καθώ ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια έχει ζητήσει επαναξιολόγηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Η επιβράδυνση που έχει αποφασίσει Αθήνα στα εξοπλιστικά τη επιτρέπει να αξιολογήσει όχι μόνο τι ανάγκε τη, αλλά και το εξελισσόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό εκφράστηκε και σε πρόσφατη σύσκεψη που όπως έχει γίνει ήδη γνωστό πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Νοέμβριο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου και του Αρχηγού Γεθά Κωνσταντίνου Φλόρου και άλλων. Η κυβέρνηση θα παραμείνει συνεπή στι συμβατικέ δεσμεύσει που απορρέουν από τον προγραμματισμό των μείζων εν εξελίξη εξοπλιστικών προγραμμάτων, με στόχο, ωστόσο, να ισορροπήσει μεταξύ αναγκών και πόρων. Στα εν εξελίξη προγράμματα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τρει FDI, τα ροσκάφη Rafale και τα F-16 και η παραλαβή των ελικόπτέρων MH60R του Πολεμικού Ναυτικού. Για τα τελευταία ΔΕ, σύμφωνα με στρατιωτικέ πηγέ, το Αμερικανικό Ναυτικό ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα τη έκδοση πιστοποιητικού για τα 3 εκ και ετοιμάζονται για τη μεταφορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Αθήνα εξακολουθεί να περιμένει την απάντηση από τι ΗΠΑ για τα F-35, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και η έγκρισή του από την Ουάσιγκτον επίση χαρακτηρίζεται η λιμένη απόφαση. Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, στο στοίχημα τη επαναξιολόγηση, προκειμένου να αποφασιστεί ποια νέα προγράμματα τελικά θα καταστεί δυνατόν να προχωρήσουν, είναι να συνεκτιμηθεί ένα συνολικό σενάριο πώ θα περιλαμβάνει τι απειλέ που αντιμετωπίζει η χώρα, των μέσων που διαθέτει και πώ προτεραιοποιεί αυτά που δεν έχει, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τη χώρα αμυντικά θωρακισμένη αλλά και αξιόπιστη. Η πολιτική στον τομέα τη εθνική άμυνα σχεδιάζεται να κινηθεί σε τέσσερι άξονε που ξεκινούν από την επικαιροποίηση τη πολιτική εθνική ασφάλεια στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων. Δεύτερον, στην υλοποίηση και επιτάχυνση των εν εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τρίτον, στην ενίσχυση τη εθνική αμυντικής βιομηχανία με πρόθεση τη καινοτομία και στόχο οι ελληνικέ ενοπλέ δυνάμει να μην αποτελούν καταναλωτή οπλικών συστημάτων. Ενώ τέταρτο και από του πλέον σημαντικού άξονε αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.